επιστρέψαμε και υποδεχόμαστε εδώ στο στούντιο μαζί μα τον Ενογκύπριο Διαπραγματευτή για τον Κυπριακό Μενέλαο Μενελάου. Κύριε Μενέλαο, καλώ Ευχαριστώ πολύ. Σε μια μέρα κατά την οποία ο Τούρκο Πρόεδρο μεταβαίνει στα κατεχόμενα από ώρα σε ώρα και ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία στο Στρασβούργο για να απευθυνθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Μενελάου. Και έπονται και άλλα ορόσημα με χθε που ετοιμάζονται, με συζητήσει τέλο του μήνα. Ακούγαμε και τον πρόεδρο τη Δημοκρατία να λέει. Ε, Πού είμαστε σήμερα κύριε Μενελάου σε σχέση με το Κυπριακό Τις διαπραγματεύσεις είπαμε την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει προεκλογικά Και των εκλογών για πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και στην Τουρκία Είχα ρωτήσει αν είναι στο βάλτο, αν είναι στον πάγο ή στον τάφο το, το Κυπριακό Α, Δεν απαντήσατε ακριβώ. να δούμε σήμερα που είμαστε όμως Ναι ε, όταν είχα ξαναρθεί εδώ, ναι, θυμάμαι τη συζήτηση την οποία είχαμε κάνει ε, και σα είχα πει ότι βρισκόμαστε στο στάδιο όπου το βασικό ζητούμενο ε, ήταν και συνεχίζει να είναι ε, να διαχειριστούμε αυτή την περίοδο μέχρι ότου φτάσουμε στο σημείο όπου ε, το περιβάλλον θα έχει ξεκαθαρίσει από επερχόμενα ορόσημα χρονικού σταθμού, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι πιο ρεαλιστικό να τεθεί επιτάπιτος το θέμα του τι κάνουμε mm -hmm. ως ε, επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο ε, αυτής της ε, πορείας, όπου οι εκλογές έχουν σε μεγάλο βαθμό ε, διενεργηθεί, ε, λάβει χώρα. Ε, υπάρχουν επερχόμενοι χρονικοί σταθμοί που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος αυτού του mm -hmm. μήνα, ε, υπάρχουν ε, άλλα χρονικά ορόσημα τα οποία μπορεί να μην σχετίζονται απευθείας με το Κυπριακό αλλά ο τρόπος με τον οποίο εξελιχ, θα εξελιχθούν τα πράγματα ενδεχομένως να έχει μια επίδραση όπως είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Να. Το Σεπτέμβριο έχουμε την ε, ε, εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ετοιμάζονται αυτήν την περίοδο και θα υποβληθούν στο Συμβούλιο Ασφαλεία για να δημοσιοποιηθούν στι αρχέ του επόμενου μήνα οι εκθέσει του Γενικού Γραμματέα για τι καλέ υπηρεσίε και για την ειρηνευτική δύναμη. Είμαστε στο σημείο όπου ε, τα πράγματα όπω τα είχαμε ε, διαχειριστεί, όπω τα διαχειριζόμαστε αυτήν την περίοδο, φαίνεται να ολοκληρώνουν ε, έναν κύκλο και θα πρέπει να υπάρξει κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο απτό προ την κατεύθυνση τη ε, ε αναζωογόνηση mm -hmm. τη ειρηνευτική διαδικασία. είμαστε σε μια φάση, αν θέλετε, τώρα που δεν ε, καθίσταται εφικτό για μια κοινή συνάντηση των δύο ηγετών. Αυτό επιχειρούσε ο κ. Στιούαρτ, αντιλαμβάνομαι. Ε, αν θυμάστε, ή τα είχαν πει ε, ε, πριν την ανάληψη, την επίσημη των καθηκόντων του κ. Χριστοδουλίδη. Μείναμε εκεί, ούτε αυτό είναι εφικτό. Προβάλλει τώρα κάποια ζητήματα ο κύριος Στατάρ σε σχέση και με την ΔΕΑ α, και την παρεμπόδιση εκταφή στην ΑΛΟΑ. Πάει και αυτό να το πολιτικοποιήσει. Περιμένουμε ακόμα το διορισμό ειδικού απεσταλμένου ή όπως αλλιώς θέλει να ονομάζεται. Και όλα αυτά δεν α, ναι. υλοποιούνται, δεν ρυθμίζονται. Άρα μέχρι πού θα το πάμε κύριε Μενελάου και ποια θα είναι εκείνη ας πούμε, το σημείο αναφοράς που θα πούμε πρέπει να το δούμε αλλιώ το ναι. ζήτημα. Διότι παραπέμπουμε και παραπέμπουμε την ίδια ώρα βλέπετε βεβαίω τι γίνεται και στα κατεχόμενα, πώ αλλάζει ε, το ιδιοκτησιακό καθεστώ, τι γίνεται, τι μεγαθύρια ξεφυτρώνουν όπω τα μανιτάρια και στο Βαρόσι. Που είχαμε πάει πρόσφατα στο Τρίκομο. Ακριβώ και γι' αυτό έχουμε μπει πάρα πολλέ φορέ ότι η υπάρχουσα κατάσταση δεν είναι στατική, είναι μια διαρκώ επιδεινωμένη κατάσταση και γι' αυτό υπάρχει αδύρυντη ανάγκη να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο όπου θα αναζωογονηθεί η ειρηνευτική διαδικασία και κατ' επέκταση είναι η προοπτική λύση του Κυπριακού. Και γι' αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίε προ αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτόν τον λόγο, είχαμε προτείνει σε συνέχεια τη πρώτη συνάντηση που έγινε στι 23 Φεβρουαρίου να γίνει και μια επόμενη συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων με δική μα πρωτοβουλία, στην οποία δεν είχαμε ανταπόκριση, δυστυχώ. Είχαμε προτείνει και στην ε, διάρκεια και στο πλαίσιο τη επίσκεψη τη αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ να γίνει mm -hmm. μια συνάντηση και στη δική τη παρουσία. Πάλι δεν υπήρξε ανταπόκριση. Υπήρξε μια ακόμα ιδέα για να πραγματοποιηθεί συνάντηση στο πλαίσιο μια δεξίωση των ΗΠΑ στι 22 Μαου για την ολοκλήρωση τη εκθέσει φωτογραφία για τη συμμετοχή των mm -hmm. γυναικών στην ενευτική διαδικασία. Ούτε εκείνο κατεστεί δυνατόν να προχωρήσει. Ε, λόγω. Ε, Τη μη ανταπόκριση τη τουρκοκυπριακή yeah. πλευρά γίνεται μια προσπάθεια την οποία συνεχίζουμε όσον αφορά τη Διερευνητική Επιτροπή ε, αγνοωμένων. Η προσπάθεια είναι έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί μια επίσκεψη των ηγετών και να συνοδευτεί και από αυτά βήματα προ την κατεύθυνση τη ε, ε, πραγματοποίηση ανασκαφών ε, και εντοπισμού λυψάνων αγνοωμένων, και από τις δύο κοινότητες έτσι ώστε το μήνυμα μέσα από μια τέτοια πρωτοβουλία να έχει αντανάκλαση και στους ναι. ελληνοκύπριους ναι. και στους τουρκοκύπριους. Κύριε λέει ουσιαστικά ρίχνει και ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά για το γεγονός ότι δεν προχωράνε οι εξηγαφές. Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι την επίρρηψη ευθυνών ακριβώς διότι ε, η προσήλωσή μα είναι και παραμένει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε έναν επόμενο ναι. ε, θετικό βήμα, αυτή τη στιγμή. Ναι, και τα έθνη ω παρατηρητέ, αν θέλετε. Και ο κύριο Στιόρτ που είναι εδώ, δηλαδή, δεν διαπιστώνει δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν τα πραγματικά γεγονότα. Ποιο παρακολεί το έργο και ποιο όχι τη ΔΕΑ, για να δούμε αν υπάρχει μια λογική σε αυτό το επιχείρημα που λέει δεν θέλει να συναντηθεί για χύψη λόγου. Εμεί τι κάνουμε ω Κυπριακή Δημοκρατία μετά από ένα τέτοιο ε, η, η επιχείρημα ή ε, δεν ξέρω, αφήγημα, ε, δεν πρέπει να απαντήσουμε αν ισχύει ή όχι. Και δεν βλέπουν οι άλλοι που είναι εδώ ποιο ευθύνεται ή όχι. Βεβαίω, απαντούμε. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα του όσον αφορά το ποια είναι η κατάσταση mm -hmm. αυτή τη στιγμή σε αυτό το πεδίο. Να σα πω πιο συγκεκριμένα ότι το ποσοστό ταυτοποιήσεων τουρκοκυπρίων αγνοωμένων αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 59%, το ποσοστό ταυτοποιήσεων ελληνοκυπρίων αγνοωμένων αυτή τη στιγμή είναι στο 48%. Υπάρχει μια ανισορροπία, αυτή οφείλεται στο ότι δεν έχουμε την πρόοδο που θα έπρεπε και που προβλέπεται και από το ναι. πνεύμα της συμφωνίας η οποία έγινε και ισχύει από το 1981 στη βάση της οποίας γίνονται οι εργασίες της ΔΕΑ για να προχωρούν υποθέσεις που αφορούν και ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους αγνωμένους και να υπάρχει πρόοδος και, στις δύο, και στα θέματα που αφορούν και τις δύο κοινότητε. Ναι. Όπως σας είπα όμως προηγουμένως, εμείς δεν βιαζόμαστε, ούτε είναι αυτό το ζητούμενο για μα. Να προεξοφλήσουμε ότι επειδή αλλεπάλληλε προσπάθειε δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα, θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και θα περάσουμε στο στάδιο τη κατανομή ευθυνών για αυτή την εξέλιξη. Απλούστατα διότι αυτό δεν μα προσφέρει τη διέξοδο την οποία επιζητούμε. Ναι, Η προσπάθεια απλά... μα είναι να συνεχίσουμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο και από εκεί και πέρα είναι, πιστεύουμε, πάρα πολύ καθαρό στον κάθε αντικειμενικό κριτή να διαπιστώσει για ποιο λόγο τα πράγματα δεν προχωρούν ε, και τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο όπου θα μπορεί να γίνει το επόμενο θετικό βήμα και σε αυτά τα θέματα αλλά και γενικότερα. Ναι. Διότι αυτά επιδιώκονται για να συνδράμουν στην προσπάθεια μας να μπορέσουμε να έχουμε έναν επόμενο Σημαντικό θετικό βήμα προ την αναζωογόνηση τη ειρηνευτική διαδικασία. Ναι. Απλά αυτό που νομίζω ότι έχει καταστεί σαφέ είναι ότι και η Τουρκία και ο κύριο Αρτογάν, ό,τι λέει ουσιαστικά γίνεται πράξη και κάθε αναφορά, ακόμη και μέσα από τον κάθετο εδώ τον κύριο Τατάρ. Ε, έχει κάτι, μια ωραία πίσω από αυτό. Και εγώ στέκουμε, στέκομαι, σε αυτά τις ιδέα και ρωτώ αν... Ε, και, ε, στρατηγικά αν εμείς διαβάζουμε τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Άρα, εμπροκειμένο, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι επιχειρεί ο κ. Τατάρ εργαλειοποιώντας ή πολιτικοποιώντας ζητήματα α, ανθρωπιστικά όπως των αγνωμένων, ειδικότερα στο χωριό Αλόα που είναι, αντιλαμβάνομαι το, το ζήτημα τώρα. Τι διαβάζετε πίσω από τις λέξεις κινήσει του κυρίου Τατάρ, Η θέση... Τουρκική πλευρά εξακολουθούν να είναι όσον αφορά τον Κυπριακό. Ναι. Εξακολουθούν να είναι αυτέ τι οποίε διατυπώνουν οι εκπροσώποι και δημοσίω. Ναι. Δηλαδή, επιμένει ότι για να μπορέσει να, για να ξαναξεκινήσει για να αποδεχθεί να ξαναξεκινήσει μια προσπάθεια στο Κυπριακό, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί οι όροι τη για κυριαρχική ισότητα ναι. και ισότιμο διεθνέ καθεστώ. Ναι. Δηλαδή, για την αποδοχή δύο χωριστών κρατών. Ναι. Τώρα, όλα όσα βλέπουμε ε, να γίνονται. Ε, δεν μπορούν παρά να διασυνδέονται με αυτήν την Λέλα, γενικότερη ήταν το δικό φιλοσοφία. Αν αυτό το ανθρωπιστικό των αγνοωμένων, Εμείς κάναμε, αν θέλετε, διαβήματα και λέγαμε ότι η Τουρκία εμποδίζει, που είναι καθαρά ανθρωπιστικό και θα πρέπει να γίνουν και λειτουργούσε η ιδέα και τα κονδύλια, αν θέλετε, που δίνονταν για αυτό το σκοπό. Άρα, περνάμε σε μια άλλη φάση με το να ρίχνει και αυτό η, η... η Τουρκία και τα... ο κατοχικό ηγέτης στο τραπέζι και να επιχειρεί να βγαίνει και από πάνω και σε αυτό το ζήτημα, που ήταν το μοναδικό που είχαμε εμεί, αν θέλετε, νομίζω ότι κατανοητό τι θέλω να πω. Ναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Η δική μα προσπάθεια είναι ακριβώ επειδή είμαστε να αντιμετωπί με αυτέ τι δυσκολίε, οι οποίε φαίνεται να αντανακλώνται στον τρόπο με τον οποίο από το τουρκοκυπριακή πλευρά γίνεται ένα χειρισμό ενό εκαστού των θεμάτων που σχετίζονται με την προσπάθεια στο Κυπριακό. Η δική μα προσπάθεια είναι να εξαντλούμε κάθε περιθώριο προκειμένου να μην αφήσουμε τα πράγματα να οδηγηθούν uh -huh. προ την κατεύθυνση μια οριστική ρήξη. Διότι η κατεύθυνση μια οριστική ρήξη, απλούστατα, θα είναι ε, ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα στην προσπάθεια για να αναζωογονηθεί η ειρηνευτική διαδικασία και η προοπτική λύση uh -huh. του Κυπριακού. Και ένα πάρα πολύ σοβαρό βήμα προ την κατεύθυνση της, οριστική οριστικής διχοτομίσης. ακριβώς. Ναι, τώρα, κύριε Μενελάου, λέμε, και αυτό το είχε πει και ο κ. τώρα μεταβαίνοντας στο Στρασβούργο, όπου θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μας είπε ότι προχθές έλαβε και ένα α, ελπιδοφόρο, δεν ξέρω πώς ακριβώς το είχε πει, τι εννοούσε τηλεφώνημα, προς το σκοπό αυτό ουσιαστικά και ορισμού ε, από πλευρά Ευρώπη, κάποιου ειδικού σε αυτό το ζήτημα. Αφήστε δεν ορίζει τα Ηνωμένα Έθνη το δικό του ε, ε, ειδικό απεσταλμένο για το, το Κυπριακό. Σήμερα, Φερμπή, θα έρθει ο, στα κατεχόμενα ο κ. Σερτογάν που θα πει κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν θα μας ε, Πια τη ξαμπίνη ε, για κυρία κράτη, να δούμε. Είχαμε το περιστατικό προχθέ που συμμετείχε η Τουρκία και το ψευδοκράτο σε κοινή άσκηση με ευρωπαϊκέ χώρε, πρέπει να κάνουμε διάβημα για να αποσυρθούν. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο που έρχεται. Δηλαδή δεν δε θα μα εκπλήξει κάτι ή δεν μα εντυπωσιάζει κάτι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Περιμένουμε και ε, περιμένουμε ε, από διεθνή φόρα και τα Έθνη ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και προχωρεί με κινήσει ο κύριο Ερτογάν. Είπατε πριν ότι δεν είναι μια προσπάθεια που. Στο Εδιγυναικέ, κάτι πρέπει να γίνει. Κάπου πρέπει να μπει μια τελεία και να δούμε τι κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ποιο είναι το σχέδιο Β, υπάρχει, κύριε Μενελάου, ε, Να πω πρώτα ότι δεν περιμένουμε παθητικά. Ναι. Ε, ενεργούμε, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίε. Προ αυτήν την κατεύθυνση στρέφεται η προσπάθεια μα για ενεργότερο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία έχει αποφάσει προ αυτήν την κατεύθυνση mm -hmm. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2020 τη δήλωση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2021. Υπάρχει το προηγούμενο τη εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι προσπάθειε οι οποίε έγιναν για επίλυση του Κυπριακού, η οποία υπήρξε πολύ καταλητική στην επίτευξη πολύ σημαντικών συγκλήσεων. Και υπάρχει ανάγκη, εφόσον μιλούμε για έναν κράτο μέλο, αυτό ο ρόλο, ο οποίο είναι αυτονόητο, να διαδραματιστεί προκειμένου να α, α, υπάρξει συμβολή και στην προσπάθεια να ξεπεράσουμε αυτήν τη δυστοκία, ναι. την οποία και εσεί αναφέρεστε ότι ε, αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και η προσπάθεια μα προ αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχιστεί. Βλέπουμε, αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και τα αποτιμούμε με πραγματισμό, με ρεαλισμό, με επίγνωση των δυσκολιών. Ε, αναφερθήκατε στην επικείμενη παράνομη επίσκεψη. Θα την α, παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά. Είναι μια. Κίνηση η οποία θα έλεγα σε συμβολικό επίπεδο δεν μπορεί έτσι για γιος να αποτιμηθεί με θετικό ναι. τρόπο. Έχει το σημειολογικό της, έχει και την ουσία της όμως. Θα Σωστά, συμφώνω. Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό και θα παρακολουθήσουμε πάρα πολύ ναι. στενά και θα αποτιμήσουμε όλα όσα σχετίζονται με αυτή την παράνομη επίσκεψη. Λοιπόν, και ε, θα δούμε με ποιον τρόπο θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα εντατικοποιήσουμε τι προσπάθειέ μα προ όλε τι κατευθύνσει, προ την κατεύθυνση του οργανισμού ΟΕΕ. Είναι κατανοητό το μήνυμα το οποίο ε, εκπέμπεται από δική μα πλευρά ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο σημείο όπου θα πρέπει να αναγνωριστεί, να εντοπιστεί ε, και να ε, καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να γίνει έναν επόμενο ε, απτό βήμα έχουμε εκφράσει την ετοιμότητά μας για να εργαστούμε στο πλαίσιο μιας θετικής ατζέντα για την αναγνώριση παραγόντων, κινήτρων που να είναι αμοιβαία, επωφελή για όλους τους εμπλεγόμενους προκειμένου τα πράγματα να προχωρήσουν. Επεξεργάζεται τώρα κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, διαφορετικά αυτά που είχαν πέσει στο τραπέζι από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Υπάρχουν σκέψεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή. Θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα όσον αφορά αυτέ τι σκέψει στο επόμενο διαστήμα. Είναι κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει του ομολόγου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κ. Στοδουλή στα πλαίσια αυτή τη προσπάθεια πρωτοβουλία. Δεν σχετίζονται αυτά ναι. απευθεία με. Την προσπάθεια μα για ενεργότερο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για τι σχέσει Ευρωπαϊκή ναι, Ένωση με Τουρκία ε... και τι επιδιώκει η Τουρκία ακριβώς. και τι θα μπορούσε να συνενέσει και η δική μα χώρα. Μια σε πτυχή, σχέση. πτυχή, η οποία έχει να κάνει με το ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι δυνατότητε που προσφέρει η ιδιότητα τη Κύπρου ω mm -hmm. κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Τα οποία να α, στέλνουν θετικά μηνύματα προ την τουρκοκυπριακή ναι. κοινότητα. Μάλιστα. Σε σχέση και με την Τελωνιακή Ένωση, και, και ποιε θα είναι οι δυνατότητε ε, μέσω αυτή και για του Τουρκοκύπριου, αλλά και χώρια από αυτή, αντιλαμβάνομαι. Το θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο έχει Μάλιστα. να κάνει με την Τουρκία. Ε, τα θέματα τα οποία αφορούν του Τουρκοκύπριου αφορούν. Οφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν ω αποτέλεσμα τη ιδιότητα τη Κύπρου ω κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των πολιτικών που και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει για στήριξη τη τουρκοκυπριακή κοινότητα στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού κανονισμού, ναι. στο πλαίσιο του κανονισμού τη Πράσινη Γραμμή, του εμπορίου, το οποίο ναι. διεξάγεται. Θα έρθουμε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα σε πολύ λίγο, κύριε Μενελάου. Να κλείσουμε όμω αυτό το κεφάλαιο, το, το μείζον κεφάλαιο που λέμε, αυτά είναι τα τα δεδομένα, αυτά είναι τα γεγονότα, είπατε πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ και είμαστε και ε, η αλήθεια λίγο πολύ θεατέ στα τεκτενόμενα του τι γίνεται κατά κύριο λόγο στα κατεχόμενα. Φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια οι ξένε επενδύσει. Είχα ρωτήσει και τον Υπουργό Εξωτερικό, αν προτιθέμεθα ω Κυπριακή Δημοκρατία ε, να, 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 υποβάλουμε κυρίω ή άλλω πώ σε ξένου επενδυτέ ε, και αυτό να το επεκτείνουμε για να έχει και ένα κόστο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αν είσαι Ισραηλινός και λοιπά, δεν γνωρίζω ότι χτίζει ή επενδύει σε ξένε περιουσίες ή παρανόμω. Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει ένα κόστο για τον επενδυτή. Ναι, ε, αυτή είναι μια πτυχή για την οποία ε, λαμβάνουμε μέτρα, γίνονται ενεργείες ε, από δική μα πλευρά. Υπάρχουν δυνατότητε οι οποίε προσφέρονται ε, και στο νομικό πεδίο. Ε, Βεβαίω, εκείνο το οποίο ε, πρέπει και έχουμε εμεί ε, κατά νου, είναι ότι εν τέλει για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αναποτρεπτικά για όλα όσα συμβαίνουν, περιλαμβανομένου του περιουσιακού, αλλά και για το εδαφικό, ναι. στι πτυχέ που έχουν να κάνουν με την περίκληση στην περιοχή, των Βαροσίων και αλλού και όλων των άλλων τυχών, εκείνο το οποίο χρειάζεται ε, και είναι αδύρυτη ανάγκη είναι ε, να έχουμε σύντομα ε, εξελίξει, βήματα αυτά ε, τα οποία. Να επιβεβαιώνουν ότι όντω μπορεί να υπάρχει ρεαλιστική προσδοκία mm -hmm. για μια ανανεωμένη προσπάθεια στο Κυπριακό. Στο οποίο εσεί συνεχίζετε, εσεί αντιλαμβάνουμε η μόνη εξέλιξη που υπάρχει ότι συνεχίζετε να τα λέτε με τον ομολογό σα διαπραγματευτή, σωστά. Ναι, το μέρο τη διαδικασία που είναι αυτή τη στιγμή είναι ενεργό yeah. είναι αυτό το οποίο αφορά yeah. τι συναντήσει που διεξάγονται ε, με τον τουρκοκύπριο. Και uh, κατά καιρού και τα, τα, μέλη των διαφορών διακοινωτικών επιτροπών. Και οι τεχνικέ επιτροπέ, οι οποίε ναι. επίση είναι ενεργέ. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, ε, κύριε Μενελάου, επειδή έχω ακούσει αρκετέ φορέ τον, τον, πρόεδρο Δημοκρατία μετά την εκλογή του βεβαίω να συζητά για το Κυπριακό, δηλώσει του α, σε ξεχωριστέ περιπτώσει που να λένε ότι έχουμε όλοι αντιληφθεί ότι η προσπάθειά μα είναι να ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει από εκεί που έμεινα στο Grand Μοντανά Ρωτώ για να υπάρχει μια έτσι. Ναι, και βέβαια. σε εσά είναι, είναι, η είναι η οι οδηγίε οι ίδιε, οι ναι. δικέ ναι. σα κλπ. Και ε, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι τώρα που πάμε είναι το μείζον. Υπάρχει κάποιο χρονικό ορόσημο. Θα πάμε, θα έρθουμε, θα πάει είναι το τέλο Ιουνίου, είπαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Σεπτέμβρη θα έχουμε στα Ηνωμένα Έθνη. Εμεί ω Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε ένα ημερομηνία ορόσημο που αν δεν προκύψει αυτό που επιθυμούμε, δηλαδή είναι ανακίνηση τη διαδικασία και των διαπραγματεύσεων, τι κάνουμε. Ναι, αυτό που μπορώ να σα πω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις εξελίξεις που προσδοκούμε που είναι έναν επόμενο από το ναι. βήμα όπως έχω πει προς την κατεύθυνση της αναζωογόνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας έχοντας υπόψη αυτά τα χρονικά ορόσημα που κι εσείς έχετε αναφέρει έχοντας υπόψη ότι στις συζητήσεις μας μέχρι σήμερα με όλους όσους εμπλέκονται στο Κυπριακό και με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και με άλλα σημαντικά κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία, εκείνων το οποίο αναγνωριζόταν είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι να διανύσουμε αυτή την περίοδο για να φτάσουμε στο χρονικό σημείο. Όπου πρέπει να τεθεί επιτάπητο πιο συγκεκριμένα το θέμα του επόμενου βήματο το οποίο πρέπει να γίνει. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μα προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι για εμά επιλογή να φτάσουν τα πράγματα σε κάποιο σημείο όπου ε, ακόμα και αν βρεθούμε να με τη συνέχιση ε, της ε, παρούσας θέσης ναι. της τουρκικής πλευράς, ότι ε, θα συνεχίσει να θέτει τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτει θα κηρύξουμε το τέλος της προσπάθειας. Δεν μπορεί να είναι επιλογή για μα να κηρύξουμε ναι. το τέλος της προσπάθειας. Σίγουρα Πρέπει αλλά... να συνεχίσουμε ναι. έτσι ώστε να μπορέσουμε να ασκηθεί η πίεση εκείνη η οποία χρειάζεται, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ε, αυτήν τη σύνθεση την οποία επιδιώκουμε, για αυτήν την αναγνώριση των εντοπισμών, των κινήτρων, των παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να επενεργήσουν καταλυτικά, για να βγουν τα πράγματα από το τέλμα. Διότι διαφορετικά, αν τα πράγματα καταλήξουν στο σημείο όπου είναι ανώφελο να συνεχίζεται η προσπάθεια γιατί δεν θα υπάρξει καμιά απολύτω αντι... ανταπόκριση. Τότε ε, αντιλαμβανόμαστε ότι μετά και από έξι χρόνια ε, στασιμότητα όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία και απουσία συνομιλιών, τα πράγματα να. φτάνουν σε ένα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Και αυτό δεν είναι και ειλικρινέ, αν θέλετε, από πλευρά τη πολιτεία, να λέει και στου πρόσφυγε να, να περιμένουν α, την επιστροφή για τι περιουσίες του. Και άλλο πώ κύριε Μενελάου, το, 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 το έχουμε συζητήσει το τελευταίο καιρό κατά κόρον. Για να μην, μην κοροϊδεύουμε τουλάχιστον, να μην εμπέζουμε την νοημοσύνη του, το τι περιμένουμε. Ε, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι οι Τουρκοκύπροι. Ε, Στου οποίου είναι εδώ η Χατζηζό και θα μα ενημερώσει και στη συνέχεια, που και μετά τι εκλογέ νιώθουν αυτή την, την απογοήτευση, λέει και η ίδια τουρκοκύπρια, ότι θα ψάχνουμε ε, με το κερί του τουρκοκύπριου, οι οποίοι δηλώνουν απογοητευμένοι κλπ. Από την Κυπριακή Δημοκρατία όμω ε, δεν ξέρουμε τι πρέπει να περιμένουν. Ναι. Τώρα, με τη νέα κυβέρνηση, ενώ ε, του ακούμε, ε, στενιζόμαστε του φόβου, τις ανησυχίε του, πώ του εντάσσουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ναι, βέβαια όσους ακούμε, πρώτα να πω ότι ε, δεν ε, καλλιεργούμε, ούτε θέλουμε να δίνουμε το μήνυμα ε, της που να δημιουργεί ανεδαφικές προσδοκίες. Ναι. Αποτιμούμε, όπως έχω πει τα πράγματα, με ρεαλισμό, με επίγνωση των δυσκολιών και με προσήλωση σε αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο όπου θα υπάρξει μια προπτική, έναν παράθυρο ευκαιρία, γνωρίζοντα ότι και να επιτευχθεί, θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πορεία για να φτάσουμε στο σημείο να επιτύχουμε το στόχο τη συνολική λύση, που να ανταποκρίνεται στι προσδοκίε των ναι. Κυπρίων πολιτών, στο σύνολων του, και Ελληνογυπρίων και τουρκογυπρίων και προσφύγων και μη προσφύγων, ναι. για το πώ. Πρέπει να είναι ένα αυτό σύγχρονο τρόπο. Συχνά έχουμε λέει ότι διανύουμε αλλά η ουσία είναι Τώρα... ότι διανύουμε αυτέ τι αποστάσει ε... ε, εντό ενό πάρα πολύ δύσκολου περιβάλλοντο. Εντό ενό πάρα πολύ δύσκολου περιβάλλοντο που σχετίζεται και με το κυπριακό, σχετίζεται και με το περιφερειακό περιβάλλον, σχετίζεται και με το διεθνέ mm -hmm. περιβάλλον. Ε, το οποίο είναι μία ακόμα υπόμνηση ακριβώ τη αναγκαιότητα μέσα σε αυτέ τι ηθίκε να μην αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν και να καταλήξουν στο απόλυτο τέλμα. Αλλά ναι, είναι για μα προτεραιότητα και οι Τουρκοκύπροι και κάνουμε εκείνα τα οποία πρέπει, εκείνα τα οποία μπορούμε να αναζητούμε άλλε δυνατότητε οι οποίε υπάρχουν προκειμένου και προ εκείνη την κατεύθυνση το μήνυμα το οποίο να δίνεται, να στέλνεται από δική μα πλευρά να είναι ότι αυτό στο, για το οποίο όλοι πρέπει να προσδοκούμε, όλοι πρέπει να εργαζόμαστε είναι το κοινό μα μέλλον. Σε μια επανενωμένη γύρω Κύπρο στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, σε ποιο από τα αποτελέσματα ή παραδείγματα που μπορούμε να δώσουμε σε σχέση με του τουρκοκύπριου, κύριε Μενελάου, ε, για παράδειγμα, συζητήσει με τουρκοκυπριακά κόμματα, ε, με όσου επιδιώκουν και επιθυμούν τη λύση, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα επίπεδο δικό σα. Είμαστε σε επαφή με ανθρώπου από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, συζητούμε με οικονομικούς παραγόντες, πολιτικούς παραγόντες, κοινωνία των πολιτών. Άλλα, Πέρε. σημεία διέλευσης, Α, να σας διέλευση πω ένα παράδειγμα ναι. όσον αφορά αυτό το θέμα το οποίο έχετε αναφέρει αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει και μια εκδήλωση τις προηγούμενες μέρε ναι. μέρες και τις επόμενες μέρες έχουμε προγραμματισμένη συνάντηση με την Ομάδα πρωτοβουλία για την πρόθεση της διάνοιξης και νέο σημείο διέλευσης. Οπότε είναι ε, μέσα ναι. στο πλαίσιο των uh, πραγμάτων τα οποία κάνουμε. Ναι. Θα υπάρξει νέα σημείο διέλευση. Δεν ή Θα πρέπει να είναι η... να ικανοποιηθεί και το δικό μα αίτημα για το που θέλουμε εμεί και που θέλουν μαζί και οι. Ναι, δεν οι... έχει αρχίσει ακόμα η συζήτηση. Μας. Έχουμε μπει. Ότι και για αυτόν το θέμα ισχύει, ότι και για όλα τα θέματα, ότι η συζήτηση θα πρέπει να διεξαχθεί μέσα σε έναν ισορροπημένο πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη εισηγήσει και αιτήματα mm -hmm. τα οποία υποβάλλονται και από τι δύο πλευρέ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Μενελάου. Με ότι τι επόμενε μέρε θα έχουμε περισσότερα στον απόϊχο τη επίσκεψη. Να δούμε, θα έρθει ή δεν θα έρθει. Ακο... Ακόμη πάντω δεν έχει αφηχθεί ε, για την παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα ο κύριο Ερτογάν. Σα ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.